Καλησπέρα. Εδώ έχουμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι για το πώς πάμε να βάλουμε τα στοιχεία της κάρτας μας. Ειδικά όσοι έχουμε ξεκινήσει από το pre-launch και δεν είχαμε δηλώσει κάρτα, ίσως έχει δηλώσει κάποιο εγγυητής μας για μας, για να μην χάσουμε θέση, πρέπει να το κάνουμε αυτό ώστε να δηλώσουμε τη δικιά μας κάρτα για να μπορέσει να γίνει η πληρωμή. Οπότε πηγαίνουμε στο myfanlife.com και κάνουμε κλικ εδώ πέρα που λέει login. Και μας ζητάει, βγάζει το member login και μας ζητάει να βάλουμε username και password. Οπότε βάζει ο καθένας το username και το password που έχει δηλώσει. Και κάνουμε κλικ στο login. Βγαίνουμε στο back office μας και κάνουμε κλικ εδώ που λέει personal info. Προσπερνάμε τα πάντα και πηγαίνουμε κάτω-κάτω στη σελίδα. Εδώ που λέει Update Credit Card. Και κάνουμε κλικ. Και εδώ πέρα τώρα μας ζητάει να βάλουμε τα στοιχεία της κάρτας μας. Οπότε βάζει ο καθένας τα δικά του στοιχεία. Βάζουμε εδώ πέρα τα 16 στοιχεία της κάρτας χωρίς κενά. Το επαναλαμβάνω αυτό, χωρίς κενά, τα 16 στοιχεία της κάρτας. Εδώ πέρα βάζουμε το όνομά μας, όπως φαίνεται πάνω στην κάρτα, επιλέγουμε αν είναι Visa ή Mastercard. Στη συνέχεια βάζουμε ημερομηνία λήξεως. Το CVV είναι το τριψήφιο νούμερο, το οποίο γράφεται πίσω από την κάρτα μας. Επιλέγουμε χώρα, διεύθυνση κλπ. Αυτά λογικά θα είναι και προεπιλεγμένα. Και πατάμε Save. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής, ότι όταν πατάμε Save, αδειάζουν τα στοιχεία της κάρτας μας, αλλά πάνω δεξιά, εδώ πέρα, θα βγει ένα μήνυμα το οποίο θα λέει Credit Card Changes Saved. Μην περιμένετε να βγει μια ολόκληρη σελίδα που θα λέει συγχαρητήρια, δέχτηκα με την κάρτα κτλ. Αδειάζουν πάλι, όπως τώρα και σε μένα είναι άδεια. Αδειάζει το νούμερο, το CVV, CVV κλπ. Και εδώ πάνω θα βάλει ότι τα στοιχεία της κάρτας είναι σωστά. Επίσης, αυτό είναι το θαυμαστικό. Όταν συμπληρώσετε τα 16 ψηφία, θα γυρίσει σε check. Όταν κάνετε μετά κλικ στο save, θα σβηστεί το νούμερο, θα ξαναγίνει θαυμαστικό, αλλά πάνω-πάνω θα σας έχει βγάλει ένα μικρό μηνυματάκι οι αλλαγές στην πιστοτική σας κάρτα, για να η ενημέρωση των στοιχείων στην κάρτα σας έγινε δεκτή, σώθηκε. Αυτά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Καλή επιτυχία σε όλους. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε πριν το launch, πριν το pre-launch, και σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσουμε και στην ομάδα μας. Γεια χαρά!